Στο εμβληματικό έργο υποδομής αυτό του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα ανοίξει φτερά στα τέλη του 2025, απογειώνοντας τον κρητικό τουρισμό, βρέθηκε ο τηλεοπτικός φακός της Κρήτη TV. Οι εργασίες προχωρούν με τακτικούς ρυθμούς, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στη θεμελίωση του τέρμιναλ. Εντυπωσιακές εικόνες από το εργοτάξιο. Πίσω μου βλέπετε τις εργασίες θεμελίωσης του μεγαλύτερου κτηρίου του αεροδρομίου, του τέρμιναλ, 90.000 τετραγωνικών μέτρων, έργο που όπως εκτιμάται θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια. Τέσσερις οικοδομικοί γερανοί τοποθετήθηκαν στον χώρο θεμελίωσης του τέρμιναλ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν και άλλοι 2, ενώ σε ό,τι αφορά τις χωματουργικές εργασίες, αυτές βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσής τους, στον διάδρομο, στον τροχόδρομο και στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών. Η εικόνα που έχω για το αεροδρόμιο είναι ότι όλα προχωρούν πολύ γρήγορα. Και είναι λογικό να προχωρούν πολύ γρήγορα, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα το εκμεταλλευτούν και μετά που θα τελειώσει. Άρα τους ενδιαφέρει να τελειώσουν γρήγορα. Το αεροδρόμιο για την περιοχή είναι καλό, διότι θα δώσει πολύ ζωή, θα δουλέψει κόσμος. Εγώ λέω ότι θα δώσει πολύ, πολύ ανάπτυξη βέβαια στην περιοχή. Μάλιστα, όπως σχολιάζουν οι ειδικοί, δεν φοβούνται τον ερχόμενο χειμώνα, καθώς έχουν στρώσει επίλεκτα υλικά στα επιχώματα, ενώ το επόμενο τρίμηνο οι θέσεις εργασίας, όπως εκτιμάται, θα διπλασιαστούν. Πριν από λίγες μέρες μεταφέραμε τους τάφους από το νεκροταφείο που, από το μέρος του νεκροταφείου που παίρνει ο δρόμος. Και τις ανάγκες του έργου, δηλαδή. Ναι, για τις ανάγκες του έργου. Το έργο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Εκείνο που μας προβληματίζει είναι για τα όμβρια ύδατα. Σημασία είναι ότι η Τέρνα ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίνεται, ναι. Και ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά έργα ακόμα. Συγκεκριμένα πρέπει να βαθύνει ο ποταμός εδώ που πάει προς Αποστολιανό κάμπο. Αυτό είναι το πρώτο κτίριο στο οποίο ξεκίνησαν οι οικοδομικές εργασίες. Πρόκειται για το κτίριο της αστυνομίας, όπου ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι θα αντικαταστήσει το εδώ και χρόνια κορεσμένο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης με δυνατότητα διαχείρισης έως και 18 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως κατά τη διάρκεια της περίοδου παραχώρησης. Οπωσδήποτε είναι κάτι καλό και είναι για τον τόπο μια πρόοδος. Αρκεί να υπάρχουν και ωφέλη για τους ντόπιους εδώ. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για τον τόπο, ναι. Παράλληλα είναι το μοναδικό αεροδρόμιο που κατασκευάζεται στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και έτσι η Κρήτη θα αναδειχθεί σε σημαντικό περιφερειακό κόμβο μεταξύ Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας συνιστά υπομονή στους υποψήφους επενδυτές μέχρι την ολοκλήρωση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο καθορίζει το μέλλον του τόπου. Από 12 έως 14 μήνες, έτσι ακριβώς, θα έχει ολοκληρωθεί. Ας περιμένουν λοιπόν λίγο όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να μην πέσουν από τα σύννεφα κάποια στιγμή, βλέποντας ότι, μα εγώ έλεγα εδώ ότι μπορούσα να κάνω μια, ξέρω εγώ, βιοτεχνία, ένα ξενοδοχείο, μια τουριστική περιοχή, μια στιγμή να είναι αγροτική περιοχή και να μην μπορεί να κάνει κάτι. Λοιπόν, καλό θα είναι να περιμένουν για να μην κάνουμε άναρχη δόμηση γύρω από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, το ζήτημα των αποζημιώσεων αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι για αρκετούς δημότες της ευρύτερης περιοχής. Προχωράτε τα δρόμια, τα λεφτά δεν τα έχουν δώσει. Είμαστε πήραν τις περιουσίες και είμαστε στον δρόμο. Τα λεφτά δεν μας βγαίνουν. Οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να αποζημιωθούν σήμερα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς των ανθρώπων που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι δικό τους. Γιατί δεν ισχύει η χρησιμοκρισία σε αυτούς. Και έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να το ρυθμίσει η πολιτεία νομικά.